Προφυλακίστε ως κρίθηκε ο Τούρκος διακινητής, ο οποίος φέρεται να παρέσει με το αυτοκίνητό του τον αγρότη στις Σφαίρες, και η Αναστασία Αργυριάδου μαζί μας με τις λεπτομέρειες. Λίνα, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 34χρονος Τούρκος υπήκος ερχόταν από τη Γαλλία για διακοπές στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Κρίθηκε προφυλακιστέως, είχε ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο. Ο ίδιος, μέχρι και λίγο πριν την απολογία του, υποστήριξε ότι δεν είχε παρασύρει τον 57χρονο αγρότη. Ωστόσο, ενώπιον του ανακριτή, ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς του θύματος και υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα τι έγιναν τα κρίσιμα λεπτά. Εκείνη την ώρα είχε πάθει blackout, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ωστόσο, εμείς να θυμίσουμε ότι την περασμένη Παρασκευή στον Τελενέο των Κήπων είχε ουρά 30 μέτρων. Ο 57χρονος αγρότης ζήτησε από τους άλλους οδηγούς να κάνουν λίγο στην άκρη για να προσπεράσει, να τους περάσει και μέσω παρακαπτηρίου να βρεθεί στο χωριό του, τη γεμιστή Εύρου. Οι άλλοι αρνήθηκαν, ακολούθησε ένταση και σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, έναν άλλον Γερμανό τουρίστη, ναι, ο οδηγός του οχήματος τον παρέσυρε με το αυτοκίνητό του. Μέσα σε αυτό ήταν και η σύζυγός του, καθώς και τα 4 παιδιά του. Ο 57χρονος έδινε μάχη για τη ζωή του για 4 μέρες, αλλά δυστυχώς χθες το πρωί υπέκυψε στα τρεύματά του. Νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Λίνα. Σας ευχαριστήσουμε, Αναστασία.